Μια ενδιαφέρουσα έκθεση με τίτλο «Η γεωμετρία του συναισθήματος», που περιλαμβάνει έργα του Ευθύμη Μαλαφούρη, θα λειτουργεί ως τις 24 Φεβρουαρίου στην αίθουσα Περιτεχνών Καρτέρης. Τα έργα του καλλιτέχνη, αν και έχουν σύγχρονο ύφος, θυμίζουν παλαιότερες εποχές, καθώς δίνεται έμφαση στην αντισυμβατική απεικόνιση ανθρώπων και αντικειμένων. Στα εγγένεια της πρώτης ατομικής έκθεσης του Ευθύμη Μαλαφούρη. Θέμα: η γεωμετρία του συναισθήματος. Αν και σύγχρονα, τα πορτρέτα του Μαλαφούρη θυμίζουν άλλες εποχές. Οι άνθρωποι και τα αντικείμενα που ζωγραφίζει δεν αναπαριστώνται συμβατικά, ενώ δίνεται έμφαση στην απεικόνιση των γεωμετρικών μορφών κατά τις αρχές του κονστρουκτιβισμού, αλλά και με κυβιστικές και φουτουριστικές επιρροές. Είναι κλασικά τα υλικά, λάδι σε μουσαμά, και η πηγή της έμπνευσής μου είναι ο γύρω κόσμος και οι εικόνες. Ο ζωγράφος αποδίδει τα θέματά του με μινιμαλιστική διάθεση και οι φόρμες του διαθέτουν μια γήινη βαρύτητα. Τα έργα του έχουν κίνηση και μεταφέρουν στο θεατή έννοιες όπως η περιέργεια, η συστολή, ο στοχασμός, η προσμονή, η μοναξιά και η ρομαντική διάθεση. Μου αρέσει ιδιαίτερα το design, οπότε εμπνέομαι από τους ανθρώπους και μέσω των σχημάτων προσπαθώ να βγάλω το συνέστημα. Το φως και οι σκιές δημιουργούνται μέσω των χρωμάτων και των σχημάτων και το συνέστημα αποδίδεται με αιχμηρά τρίγωνα που μαρτυρούν ένταση, οβάλ σχήματα για την απόδοση της αίσθησης γαλήνης. Είναι κυρίως πορτρέτα και αντικείμενα. Έχει επηρεαστεί πάρα πολύ και από τον κονστρουκτιβισμό και από τον κυβισμό, αλλά έχει μία εντελώς δική του γραφή. Και αυτό είναι που γι' αυτό θέλησα και όλος να γράψω για αυτή την έκθεση. Η έκθεση του Ευθύμη Μαλαφούρη λαμβάνει χώρα στην αίθουσα Περιτεχνών Καρτέρης στο Κολωνάκι και θα διαρκέσει έως τις 24 Φεβρουαρίου.